Εναλλακτικές στην εποχή του ψηφιακού χρήματος. Από τον Γιάννη Βαρουφάκη, τον οποίο μάλλον γνωρίζετε, αλλά για να τα πούμε επισήμως, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, γραμματέα του Μέρα 25 και συνειδητή του DM25. Γιάννη, the floor is yours, όπως λέγαμε και πριν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά του ΜΕΤΑ και κάποια του ΜΕΡΑ, αλλά βασικά του ΜΕΤΑ, για την οργάνωση. Να ευχαριστήσω τον Μακ, βεβαίως τον Νίκο, τον Σωτήρη. Εναλλακτικές. Γιατί χρειαζόμαστε εναλλακτικές? Γιατί αν δεν έχουμε εναλλακτικές, θα γίνουμε ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, Νέα Δημοκρατία. Είναι τόσο πολύ απλά τα πράγματα. Εάν δεν έχεις τρόπο να αποδράσεις από ένα σπίτι που καίγεται, υπήρξε ένας Βρετανός πολιτικός, ο William Hague, ο οποίος ήταν καθόλου άχρηστος. Ένα καλό πράγμα είπε, χαρακτήρισε, ήταν αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος, δεν έγινε ποτέ πρωθυπουργός, τον πετάξαν έξω μετά από ένα χρόνο. Αλλά ένα σωστό που είπε, χαρακτήρισε την Ευρωζώνη σαν ένα σπίτι φλεγόμενο χωρίς εξόδους. Όταν είσαι σε ένα σπίτι φλεγόμενο χωρίς εξόδους και το θεωρείς ότι δεν υπάρχει έξοδος, ότι δεν μπορείς να δημιουργήσεις κανένα έξοδο και θεωρείς, όπως οι μνημονιακές μας κυβερνήσεις, ότι το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί είναι ένα Brexit, μια έξοδος, μια εκπαραθύρωση, τότε υπογράφεις ό,τι σου δίνουν. Αυτό είναι σωστό. Μόνο αν πιστεύεις ότι υπάρχει εναλλακτική, η οποία μέσω μακροπρόθεσμα να είναι καλύτερη από το να παραμείνεις φλεγόμενος στο φλεγόμενο σπίτι χωρίς εξόδους, μόνο τότε υπάρχει κανένας οποιοσδήποτε λόγος να εκλεγείς. Εκτός αν σ' αρέσει να είσαι υπουργός και να έχεις υπουργικό αυτοκίνητο. Ο Μαρκ και ο Νίκος μου δώσαν τα εφόδια, το πάτημα, για να μην χρειαστεί να εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους το ευρώ είναι έτσι δομημένο, ώστε, όπως και ο κανόνας του χρυσού που κάποιος ανέφερε, νομοτελειακά να δημιουργεί μία δυναμική που περνάει από μία περίοδο ανόητης επέκτασης μέσα από δάνεια, να χτίζει φούσκες, θυμάστε την περίοδο 1998-99 μέχρι το 2007-2008, οι φούσκες αυτές να σκάνε και μετά οι χώρες οι οποίες είναι δομικά ελλειμματικές, να μπαίνουν στην φυλακή της χρεοδουλοπαρικίας, της φυλακής του χρέους. Έτσι. Αυτό δεν χρειάζεται να το καλύψω. Το έδαφος το κάλυψαν ο Νίκος και ο Μάρκ πριν από μένα. Αυτό το ξέραμε. Επειδή αναφέρθηκε κάποιος στον κανόνα του χρυσού, που είναι ακριβώς η ίδια ιδέα. Ότι δένεις την ποσότητα του χρήματος με κάτι εξωγενές, την ποσότητα του χρυσού, δεν έχει σημασία, την ποσότητα κόκονά μου της γης, κάτι το οποίο δεν μπορείς πολιτικά, δημοκρατικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να αυξομοιώσεις σε περίοδο κρίσης. Αν κάνεις κάτι τέτοιο, έχεις δημιουργήσει συνθήκες εσωτερικής υποτίμησης, δηλαδή κάποια στιγμή όταν σκάσουν οι φούσκες, τη στιγμή που δεν μπορείς να αποτιμήσεις το νόμισμα, θα πρέπει αναγκαστικά να συνθλίψεις μισθούς και συντάξεις. Το ένα πράγμα που δεν θα συνθλίβει ποτέ είναι τα χρέη. Οπότε χρεοκοπείς. Γιατί μειώνονται τα εισοδήματά σου, δεν μειώνονται τα χρέη σου, τελείωσες. Το 1896 ένας Αμερικανός πολιτικός, ο οποίος πάλευε να κερδίσει το χρήσμα των δημοκρατικών στις προεδρικές εκείνες εκλογές, είχε ένα πολύ έτσι ποιητικό σχήμα λόγου, με το οποίο ζητούσε την ψήφο των Αμερικανών πολιτών, έλεγε, αναφερόμενος στον κανόνα του χρυσού, και λέγοντας κάτι που θα μπορούσαμε να το πούμε για το ευρώ σήμερα, πανομοιότυπο, ο William Jennings Bryan, είχε πει ότι ο κανόνας του χρυσού είναι σαν ένα ακάνθινο στεφάνι που πάνε να το χώσουν στο μέτωπο της εργατιάς. Ή σαν ένας Χριστός σταυρός πάνω στον οποίο θα σταυρώσουν τον εργάτη. Στη δική μας την περίπτωση, για να είμαστε και λίγο λιγότερο ποιητικοί, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Εάν δεν κόψετε μισθούς, εάν δεν μεταφέρετε εισοδήματα από αυτούς που δεν έχουν αρκετά σε αυτούς που έχουν υπερβολικά, θα σας κλείσουμε τις τράπεζες. Εάν τολμήσετε να ασκήσετε δική σας πολιτική, δημοσιονομική,
να ρίξετε για το παράδειγμα το ΦΠΑ, το VAT, από το 24 στο 15, αν τολμήσετε να αρνηθείτε την παράδοση της περιουσίας των μικρομεσαίων στα αρπακτικά ταμεία από το Delaware και από τα Cayman Islands, θα σας κλείσουμε τις τράπεζες. Αν αρνηθείτε να βαρέσετε προσοχή με αρκετό ενθουσιασμό την ώρα που κατεβαίνουμε από το Βενιζέλο και πηγαίνουμε με τις λιμουζίνες στην πλατεία Συντάγματος του Υπουργείου Οικονομικών, θα σας κλείσουμε τις τράπεζες. Γι' αυτό χρειάζεται η εναλλακτική. Προφανώς, για να είμαστε ξεκάθαροι, μία κυβέρνηση δική μας, αν θεωρητικά κερδίζαμε τις εκλογές, δεν θα είχαμε ποτέ λαϊκή εντολή για να βγούμε από το ευρώ ως πρόταγμα. Αν το είχαμε αυτό το πρόταγμα, δεν θα κερδίζαμε. Ούτε το 2015, ούτε στο μέλλον το 2025. Για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Όμως, εμείς παλεύουμε ως 2025 για να έχουμε λαϊκή εντολή, για να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να δημιουργήσουμε πυροσβεστήρες μέσα στο φλεγόμενο σπίτι. Έτσι ώστε τουλάχιστον να μειώσουμε την ένταση της φωτιάς. Και ταυτόχρονα να ανοίξουμε στον μπετόν των τείχων του φλεγόμενου σπιτιού εξόδους, έτσι ώστε αν χρειαστεί να βγούμε. Όχι ότι θέλουμε να βγούμε, αλλά αν χρειαστεί να βγούμε. Το σύστημα Δήμητρα, σύστημα δημοσιονομικών ψηφιακών συναλλαγών, που είναι μέρος του κατατεθειμένου σχέδιου νόμου του ΜΕΡΑ25 από το Δεκέμβριο του 2019 ή 20 ήταν, Αλέξη Μπυρλή, δεν θυμάμαι. 20. Από το Δεκέμβριο του 2020 έχουμε καταθέσει αυτή την πρόταση νόμου στη Βουλή. Έτσι. Εμπεριέχεται αυτό το σύστημα το οποίο το ονομάσαμε Δήμητρα. Το σύστημα δημοσιονομικών ψηφιακών συναλλαγών. Επιτρέψτε μου μερικά λόγια για αυτό το σύστημα. Τι είναι, τι κάνει και τι δεν είναι. Θα σας πάω βήμα-βήμα, τρία βήματα, τρεις φάσεις ανέλυξης αυτού του συστήματος. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι λόγω της δημοσιονομικής στενότητας του ελληνικού κράτους έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας. Το κράτος είτε πρέπει να δανείζεται από την Κριστίν Λαγκάρντ για να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του, είτε δανείζεται με το ζόρι από τους ιδιώτες, γιατί καθυστερεί πληρωμές σε ιδιώτες τουλάχιστον 18 μήνες. Άμα σου χρωστάει ΦΠΑ, 2 χρόνια σου χρωστάει τη σύνταξη, τα γνωρίζουμε αυτά. Η πρώτη φάση εξέλιξης του συστήματος δίνει τη δυνατότητα για πολυμερείς αποσβέσεις αμοιβαίων χρεών. Ουσιαστικά πρόκειται για αυτό που ονομάζουμε μεταβιβάσιμες φοροαπαλλαγές, που κάνουν χρήση μονάδων πιστωτικών που ουσιαστικά αποτελούν μια μορφή χρήματος, μια μορφή μονάδων αγοραστικής αξίας, που σε τι στηρίζονται. Δεν στηρίζονται στο χρυσό, δεν στηρίζονται στο σημερινό ευρώ, στηρίζονται στο γεγονός ότι αυτός που τις έχει κερδίζει φόρο απαλλαγή στο μέλλον. Θα το δούμε πολύ σύντομα. Ένα παράδειγμα του τι εννοώ με αμοιβαίες αποσβέσεις χρεών. Έστω ότι έχουμε μια περίπτωση και έχουμε συνεχώς τέτοιες περιπτώσεις, όπου το κράτος, για παράδειγμα, χρωστάει 1 εκατομμύριο ευρώ στην εταιρεία Α και καθυστερεί να τις τα δώσει. Γνωρίζουμε ότι ο μέσος όρος καθυστέρησης εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους στον ιδιωτικό τομέα είναι 18 μήνες. Έτσι, 17 με 18 μήνες. Έστω λοιπόν ότι χρωστάει 1 εκατομμύριο και δεν τα δίνει. Στο μεταξύ η εταιρεία αυτή χρωστάει στην υπάλληλο, ας την πούμε Ελένη, της χρωστάει 5.000 ευρώ. Η υπάλληλος Ελένη χρωστάει 4.000 στο κράτος και δεν έχει να τα δώσει γιατί δεν τα έχει πάρει. Η εταιρεία Α χρωστάει 500.000 σε μια άλλη εταιρεία Β που είναι προμηθευτής της, η οποία χρωστάει 200.000 στο κράτος. Να, τι σημαίνει. Αμοιβαία χρέη, τα οποία οδηγούν στην έλλειψη ρευστότητας. Γιατί το γεγονός ότι δεν πληρώνει το κράτος, καθυστερεί το κράτος να πληρώνει αυτό το 1 εκατομμύριο στην εταιρεία Α, οδηγεί
την υπάλληλο της Α να έχει έλλειψη ρευστότητας, την εταιρεία Β να έχει έλλειψη ρευστότητας. Θα μπορούσε να το κάνει πολύ πιο περίπλοκο βέβαια αυτό το διάγραμμα. Γιατί? Δεν χρειάζεται. Το καταλαβαίνετε. Όλοι χρωστούν σε όλους και κανείς δεν μπορεί να πληρώσει. Αυτή είναι η κατάσταση της Ελλάδας από το 2010 και μετά. Τι θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο του δημοσιονομικού συστήματος, Δήμητρα? Καταρχάς, πώς το χτίζεις, ποια είναι η φυσική του μορφή? Δεν είναι φυσική μορφή, είναι ψηφιακή. Έχουμε το σύστημα TaxisNet, δεν ξέρω αν το έχουν αλλάξει τώρα και το λένε κάτι άλλο, το ηλεκτρονικό σύστημα της εφορίας, της λεγόμενης ΑΔΕ τώρα, όπου μπαίνετε με το αφημί σας και πληρώνετε. Ο καθένας μας έχει ένα αφημί, κάποιοι έχουν πιο πολλά αφημί, οι εταιρείες έχουν αφημί, αφημί παντού. Έστω ότι πατάς ένα κουμπί και το λογισμικό, το ίδιο αυτό το λογισμικό, χωρίς κάποια αίτηση, χωρίς να κάνεις οτιδήποτε, δημιουργεί ένα κουτάκι κάτω από κάθε αφημί. Ένα ηλεκτρονικό κουτάκι κάτω από ένα αφημί. Χωρίς καμία άλλη διαδικασία. Έτσι. Αυτό το κουτάκι είναι ένας αποθεματικός λογαριασμός. Δηλαδή το κράτος μπορεί να βάλει χρήματα σε αυτό το λογαριασμό. Δεν θα είναι χαρτονομίσματα. Κάποιος θα κάτσει και θα τα εκπώσει. Μην μου πείτε τι είναι αυτό. Αυτό κάνει η τράπεζα. Άμα πάτε στη Eurobank, άμα πάτε στην Τράπεζα Πειραιώς και πάρετε ένα δάνειο και έχετε μπάρμπα στην κορώνη και το πάρετε δηλαδή, έτσι. Πώς νομίζετε ότι θα προκύψει αυτό το δάνειο? Ελπίζω να το έχουμε κατανοήσει πλέον, να το έχουμε κάνει μέρος του σκέπτες θέμας, ότι δεν σου δίνουν τις αποταμιεύσεις της Κατερίνας ή του Νικόλα. Κάθεται ο τραπεζίτης ή κάποιος από την τράπεζα και δακτυλογραφεί δάνειο 10.000, 10.000 μπαίνει στο κουτί. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, είναι καθαρά αέρας κοπανιστός. Έτσι λειτουργεί το παγκόσμιο καπιταλιστικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Λοιπόν, όπως το κάνει η τράπεζα αυτό και σου δίνει 10.000 και ένα πιν με μια κάρτα, έτσι κάνει και το σύστημα Δήμητρα. Το σύστημα Δήμητρα, έτσι, τι κάνει? Δίνει στον υπάλληλο της εταιρείας Α, στην υπάλληλο, στην εταιρεία Α, στην εταιρεία Β, σε κάθε αφημί έναν λογαριασμό. Έστω λοιπόν ότι το κράτος που χρωστάει 1.000.000 ευρώ στην εταιρεία Α, δακτυλογραφεί στο κουτάκι του αφημί της εταιρείας Α 1.000.000 και δίνει και στην εταιρεία Α ένα πιν. Για να μπορεί να μεταφέρει από το δικό της λογαριασμό η εταιρεία Α, να μεταφέρει σε όποιον θέλει. Πώς θα τα μεταφέρει? Στο αφημί της υπαλλήλου Α. Με άλλα λόγια, από αυτές τις πιστωτικές μονάδες που έχει πάρει στο αφημί η εταιρεία Α, μεταφέρει τόσα χρωστάει, 5.000, στην υπάλληλο Α. Όχι, στην υπάλληλο της Α. Στην υπάλληλό της. Ελένη την είχαμε πει. Μην μπερδεύω. Τώρα, η Ελένη δεν μπορεί να πάει να πάρει να τα τραβήξει αυτά από ATM. Αυτά είναι μέσα σε αυτό το σύστημα Δήμητρα, δηλαδή μέσα στα κουτάκια που κρέμονται το κάθε ένα κάτω από κάθε αφημί. Θα μου πείτε, άμα δεν μπορεί να τα τραβήξει μετρητά η Ελένη, γιατί έχουν αξία για αυτήν? Η Ελένη χρωστάει 4.000 στο κράτος. Με το δικό της πιν, από το δικό της αποθεματικό λογαριασμό στο σύστημα Δήμητρα, δίνει τα 1.000 ευρώ στο κράτος, τα 4.000 ευρώ στο κράτος και εξόφρησε. Ξαφνικά, εκεί που χρώσταγε 5.000 στο κράτος, χρωστάει 1.000. Ταυτόχρονα, η εταιρεία Α, που χρωστάει 500.000 στην εταιρεία Β, τα μισά από αυτά που της έβαλε στο αφημί της το κράτος, τα περνάει στο αφημί της εταιρείας Β. Και τότε η εταιρεία Β μπορεί να κάνει το ίδιο, να καταθέσει τα 200.000 που θυμάστε χρώσταγε στο κράτος, στο αφημί του κράτους, στο κράτος δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε τι έχει γίνει. Έχουμε δημιουργήσει επιπλέον ρευστότητα 1.705.000, προσθέστε όλα αυτά τα νούμερα, έτσι. Και παραμένουν από αυτά στο σύστημα Δήμητρα γύρω στις 796.000 ευρώ, όχι γύρω, ακριβώς. 495.000 ευρώ παραμένουν στο αφημί, στον αποθεματικό λογαριασμό της εταιρείας Α, 300.000 της εταιρείας Β και κρατάει και η υπάλληλος η Ελένη 1.000. Οπότε αυτό το σύστημα πλέον έχει ρευστότητα. Έχουν γίνει αποσβέσεις χρεών και παραμένει και χρήμα μέσα σε αυτό το μονάδες Δήμητρας, ας τις πούμε μονάδες Δήμητρας, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν γιατί η
Ελένη, έτσι, που έχει, τις έχουν μείνει 1000 από αυτά, από αυτές τις μονάδες δίμητρας στον αποθεματικό, έτσι, μπορεί να θέλει να αγοράσει ένα ποδήλατο. Λέμε. Που κάνει 1000 ευρώ. Και πάει στο μαγαζί με τα ποδήλατα, λέει: δεν έχω λεφτά, αλλά μπορώ να σας δώσω στο φημί σας 1000 ευρώ από αυτά. Γιατί να τα δεχτεί το ποδηλατάδικο? Γιατί χρωστάει και αυτό φόρους. Οπότε είναι ένα σύστημα το οποίο βασίζεται, οι μονάδες του, βασίζονται στη δυνατότητα αυτών των μονάδων να σβήνουν φόρους, να αποσβαίνουν φόρους. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της ανάπτυξης του συστήματος. Όπως βλέπετε, αυτό έχει το εξής μεγάλο ατού. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο δεν έχει καμία σχέση επισήμως με νομισματική πολιτική. Είναι ένα σύστημα που αφορά φόρους. Άρα είναι δημοσιονομική πολιτική. Άρα δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γι' αυτό το μισεί τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτό το συγκεκριμένο πλάνο. Γιατί είναι ένα σύστημα συναλλαγών που δεν το ελέγχει. Και γι' αυτό το μισούν και οι τραπεζίτες. Και θα κάνονταν τα πάνδυνα να μην υπάρξει αυτό το σύστημα. Και γι' αυτό εμείς πρέπει να το δημιουργήσουμε. Πάμε τώρα στο δεύτερο στάδιο ανάπτυξης. Γιατί το πρώτο στάδιο ανάπτυξης βασίζεται μόνο στις οφειλές του κράτους σε συγκεκριμένους. Τι γίνεται άμα δεν σου χρωστάει το κράτος? Η ποσότητα της ρευστότητας που θα έχουμε δημιουργήσει με την πρώτη φάση θα είναι σχετικά περιορισμένη. Η δυνατότητα ελαφρύνσεων μελλοντικών φόρων δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Οικονομικών να προβεί σε σύναψη σχέσης δανειζόμενου-δανειστή με τους πολίτες. Να προχωρήσουμε δηλαδή σε άμεσο έντοκο δανεισμό του δημοσίου κατευθείαν από τους πολίτες. Πώς? Έστω ότι το σύστημα Δήμητρα προσφέρει τη δυνατότητα στην Ελένη, θυμάστε την Ελένη, να πάρει 1000 από αυτά τα ευρώ. Θυμάστε τα 1000 ευρώ που της είχαν μείνει στο λογαριασμό της. Έτσι. Ψέματα. Ξανά από την αρχή. Δεν είναι τα ίδια 1000 ευρώ. Έστω ότι έχει άλλα 1000 ευρώ η Ελένη στην Εθνική. Έτσι. Μπορεί να τα προσθέσει στο λογαριασμό της, στο Δήμητρα. Να τα μεταφέρει, όπως μεταφέρει από τον ένα λογαριασμό στον άλλον, να μεταφέρει αυτά τα 1000 ευρώ. Και έστω το κάνει αυτό τη 16η Τετάρτου 2022, σήμερα δηλαδή. Ωραία. Επειδή είναι ψηφιακές αυτές οι μονάδες, αυτές οι μεταφορές, έχουν πάνω τους σφραγισμένες, σταμπαρισμένες ψηφιακά την ημερομηνία που έγινε. Οπότε το συμβόλαιο εδώ είναι ότι εάν τα κρατήσει αυτά τα 1000, τα συγκεκριμένα 1000 ευρώ που μετέφερε από την Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό της στη Δήμητρα μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή, 16 Τετάρτου 2023, τότε με αυτό το χιλιάρικο θα μπορεί να αποσβέσει φόρο 1050 ευρώ. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ένα ενδυνάμει επιτόκιο 5% που δεν υπάρχει στην αγορά. Πηγαίνετε εσείς σε μια τράπεζα, βάλετε 1000 ευρώ και περιμένετε να πάρετε 1050 σε ένα χρόνο. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Έτσι. Είναι μηδενικά τα επιτόκια σήμερα. Δεν υπάρχουν επιτόκια, ενώ εδώ υπάρχει. Ισοδυναμεί με επιτόκιο 5%. Τώρα, πάμε για ένα τριγωνικό συνδυασμό. Πάρτε ένα παράδειγμα. Η Ελένη έτσι, μεταφέρει πάλι 1000 ευρώ στο λογαριασμό της, τη 16η Απριλίου σήμερα, αλλά δεν μπορεί να τα κρατήσει για ένα χρόνο, γιατί κάποια στιγμή, έστω ότι 1η Σεπτεμβρίου, τώρα που μας έρχεται, κάτι συμβαίνει και πρέπει να δώσει 1000 ευρώ στον Κώστα. Δεν μπορεί να τα βγάλει από την Δήμητρα για να τα δώσει στον Κώστα, μετρητά, αλλά μπορεί να τα μεταφέρει στο αφημί του Κώστα, έτσι, στο λογαριασμό του Κώστα στο Δήμητρα. Αν ο Κώστας τώρα κάνει ένα χρόνο πριν τα ξοδέψει, πριν τα μεταφέρει, παίρνει αυτός το επιτόκιο, τον τόκο, το αντίστοιχο του τόκου, του 5%. Έτσι. Πάμε τώρα στο τρίτο στάδιο ανάπτυξης. Τίποτα δεν σταματάει το Υπουργείο Οικονομικών να ενισχύσει ευάλωτες ομάδες ανθρώπων. Να πει στη διάρκεια της πανδημίας, στους καλλιτέχνες, στους πολύτεχνους, σε όποιον θέλει. Σας βάζω μερικές επιπλέον μονάδες στο δικό σας αφημί.
Αυτά μπορεί να τα βάλει, ουσιαστικά, τι, επί της ουσίας, τεχνικά αν το δείτε, τι τους λέει. Σας δίνω μελλοντικές μονάδες φοροαπαλλαγής, που εσείς μπορείτε να πουλήσετε. Δηλαδή, μπορεί να πας στο σούπερ μάρκετ και να του πεις, έχω 100 τέτοια ευρώ μέσα στο αφήμα μου του Δήμητρα, θέλω να κάνω ψώνια. Το σούπερ μάρκετ, γιατί να τα δεχτεί. Πολύ απλά, γιατί έχει να πληρώσει φόρους. Τώρα, επιτρέψτε μου να παίξω το συνήγορο του διαβόλου. Ποιες είναι οι αντιρρήσεις που παρουσιάζονται κάθε φορά που παρουσιάζω αυτή την ιδέα. Είναι 4. Πρώτον, σιγά βρε Βαρουφάκη, θα εμπιστευτεί κανένας το κράτος. Λογικόν. Το ελληνικό κράτος ιδίως. Έτσι. Θα απαντήσω σε όλα μαζί, αλλά και λίγα-λίγα. Έναν-έναν αυτούς τους 4 φόβους. Πρώτον, να σας θυμίσω ότι στην πρώτη φάση εξέλιξης του συστήματος δεν χρειάζεται εμπιστοσύνη. Σου βάζει κάποιες μονάδες το κράτος στο αφημί. Εάν δεν θες να τις χρησιμοποιήσεις, μην τις χρησιμοποιήσεις. Αλλά γιατί να μην τις χρησιμοποιήσεις, αν τα χρωστάς χρήματα στο κράτος. Δηλαδή, αποσβαίνεις τους φόρους. Άρα, στο πρώτο στάδιο, κανένας δεν πρόκειται να πει δεν εμπιστεύομαι το κράτος. Το κράτος ουσιαστικά σου δίνει φοροαπαλλαγή. Θα πεις όχι. Δεύτερον, η πρότασή μας είναι. Παζόπουλε, μη χαρείς. Δεν προτείνω αλγόριθμο τύπου blockchain. Προτείνω αυτό που λέγεται eponymous distributed ledger. Με άλλα λόγια, κάτι αντίστοιχο με blockchain, το οποίο δεν χρειάζεται όμως proof of work, δεν χρειάζεται υπολογιστές οι οποίοι να καίνε πάρα πολύ ενέργεια για να επιβεβαιώνουν ο ένας τη συναλλαγή του άλλου. Για όποιον ξέρει από bitcoin, καταλαβαίνει τι εννοώ. Απλά, το ledger, αυτό το βιβλίο που κρατάει όλες τις πληροφορίες για το ποιο είναι το συνολικό ποσό των μονάδων Δήμητρα που υπάρχει μέσα στο σύστημα Δήμητρα, αυτές οι πληροφορίες είναι accessible, είναι προσβάσιμες από όλους. Είναι μοιρασμένη η πληροφορία. Κανένας χρήστης, ούτε το κράτος, δεν έχει περισσότερα προνόμια στο να βλέπει ποια είναι η συνολική ποσότητα αυτού του μέσα σε εισαγωγικά χρήματος, αυτής της ρευστότητας. Αυτό γιατί έχει σημασία. Γιατί εκείνοι που λένε σιγά που θα εμπιστευτούμε το κράτος, έχουν δύο επιχειρήματα. Το πρώτο είναι ότι ένα κράτος που έχει τέτοια δυνατότητα θα αρχίσει να μοιράζει. Μοιράζοντας, θα υποτιμήσει την αξία στην αγορά αυτών των μονάδων. Για να μπορεί να το κάνει όμως αυτό το κράτος, να μας κλέψει έτσι, να παράξει πολλές τέτοιες μονάδες, να δίνει σε όλους, όσο να είναι, και να το πληθωρήσει, θα πρέπει εμείς να μην ξέρουμε, τουλάχιστον σε πραγματικό χρόνο, πόσες μονάδες υπάρχουν στο σύστημα. Να μας κοροϊδέψει. Όμως με το eponymous distributed ledger δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Όλοι βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο ό,τι βλέπει και το κράτος όσον αφορά τη συνολική ποσότητα αυτών των μονάδων στη Δήμητρα. Αλλά ταυτόχρονα λύνουμε το πρόβλημα της ιδιωτικότητας, γιατί όλες οι συναλλαγές είναι αδιαφανείς. Ξέρεις ποιο είναι το συνολικό ποσό μέσα στο σύστημα, δεν ξέρεις τι έχω εγώ, τι έχεις εσύ, σε ποιον έδωσα, από ποιο πήρα. Ούτε το κράτος. Υπάρχει τρόπος να γίνει scrambled αυτή η πληροφόρηση. Οπότε, οι δύο επόμενες αντιρρήσεις, ότι αυτό θα δημιουργήσει πληθωρισμό, ή θα δημιουργήσει υποτίμηση, όχι του νομίσματος, γιατί το νόμισμα είναι ευρώ, δεν είναι δικό μας, είναι Φραγκφούρτες. Αλλά υποτίμηση των μονάδων της Δήμητρα σε σχέση με το, με τις μονάδες του συστήματος Δήμητρα. Εφόσον έχεις αυτή τη διαφάνεια και εφόσον τηρείς κάποιους βασικούς κανόνες μακροοικονομικής δυναμικής. Με άλλα λόγια, η συνολική ποσότητα, θα το δούμε στο επόμενο slide, η συνολική ποσότητα πρέπει να είναι περιορισμένη και πρέπει να είναι περιορισμένη από συγκεκριμένες μεταβλητές. Πριν φτάσω σε αυτό, 3 επιπλέον πλεονεκτήματα. Είναι ένα σύστημα
το οποίο αντίθετα με το σύστημα πληρωμών που έχουμε σήμερα, που είναι τραπεζοκεντρικό, είναι δωρεάν. Δεν σου χρεώνει το σύστημα Δήμητρα ούτε ένα λεπτό του λεπτού του ευρώ. Να, άλλος ένας λόγος που οι τραπεζίτες θα προτιμήσουν να μας φάξουν ζωντανούς παρά να μας αφήσουν να το κάνουν, και είναι άλλος ένας λόγος για τους οποίους πρέπει να το κάνουμε. Του στερούμε το μονοπόλιο πάνω στο σύστημα πληρωμών. Αυτή τη στιγμή, για να μπορέσετε να πληρώσετε ψηφιακά, πρέπει να ανοίξετε ένα λογαριασμό σε μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, άντε και σε καμιά άλλη από τις άλλες, Παγκρίτη, Αττική κτλ. Έτσι. Και βεβαίως σας χρεώνουν για τα πάντα. Και για το καλημέρα που σας λένε. Και για το email που σας στέλνουν. Το δεύτερο. Θέλω να δείτε τη διαφορά που έχουν αυτές οι πιστωτικές μονάδες του Δήμητρα σε σχέση με τα κανονικά ευρώ. Τα κανονικά ευρώ φεύγουν από τη χώρα έτσι. Μπορείς να πας στο εξωτερικό να ξοδέψεις χρήματα, μπορείς να κάνεις εισαγωγές. Διαφεύγουν λόγω της έλλειψης capital controls μέσα στην Ευρωζώνη, τουλάχιστον για τώρα. Διαφεύγουν στο εξωτερικό πολύ εύκολα. Το βλέπουμε αυτό από το 2017. Ο Μάρκ είπε πολύ σωστά πριν ότι μετά το 2017 είχαμε μία ασθενική μεγέθυνση, ανάπτυξη στην Ευρωζώνη ολόκληρη. Αμέσως άρχισε να βαθαίνει ξανά το έλλειμμα στο ισοζυγείο πληρωμών της χώρας. Τα χρήματα φεύγουν. Οι μονάδες Δήμητρα δεν φεύγουν. Δεν μπορούν να φύγουν. Είναι εγκλωβισμένες μέσα στο ελληνικό φορολογικό σύστημα. Στα αφημί μας. Μπορούν να κυκλοφορούν από τον έναν στον άλλον, δίνουν ρευστότητα στην οικονομία, δίνουν ανάσες στους μικρομεσαίους, δίνουν ανάσες στους ευάλωτους, αλλά δεν μπορούν να αποδράσουν. Και είσαι ακόμα στο ευρώ. Τα άλλα ευρώ που έχεις, κάντα ό,τι θες. Στείλ τα όπου θέλεις. Δεν έχω το slide αυτό που στο οποίο αναφέρθηκα πριν, γι' αυτό θα σας το πω. Η συνολική ποσότητα των μονάδων Δήμητρας που θα δημιουργήσουμε θα εξαρτάται από τρεις μεταβλητές. Το ένα είναι ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ, της φορολογικής βάσης. Γιατί όσο μεγαλύτερη η φορολογική βάση, τόσο περισσότερες μονάδες μπορεί να έχει το Δήμητρα μέσα, χωρίς να πληθωρίζεται σε σχέση με το ευρώ. Το δεύτερο είναι ένα μπόνους που μπορείς να δίνεις για μετακύληση. Θυμάστε πριν είχα πει ότι αν η Ελένη βάλει 1.000 ευρώ από την, μεταφέρει 1.000 ευρώ από τον τραπεζικό της λογαριασμό στην Εθνική και τα πάει στον λογαριασμό της στο Δήμητρα, μετά από ένα χρόνο, έτσι, θα πάρει μια φοροαπαλλαγή της τάξης του 5%. Μπορεί να μην θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Αν της δώσεις μάλιστα ένα κίνητρο, ένα rollover bonus, έτσι, τότε αυτό κρατάει, δεσμεύει πιο πολύ χρήμα από το να μετακινείται εντός του Δήμητρα και άρα σου δίνει δυνατότητες να εισάγεις πιο πολύ από αυτό μέσα στο σύστημα. Ωραία. Και υπάρχει και μια τρίτη μεταβλητή που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι αυτό το επιτόκιο που είχαμε πει, το 5%. Οπότε είναι πολύ εύκολο. Υπάρχει και ένα appendix στο άρθρο το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε, θα μπορείτε να κατεβάσετε γιατί θα το ανεβάσουμε αυτό στο site του Meta. Είναι σχετικά απλό να υπολογίσεις βάσει αυτών των τριών μεταβλητών ποια πρέπει να είναι η συνολική ποσότητα στο σύστημα Δήμητρα. Εδώ κλείνει το κεφάλαιο πυροσβεστήρας. Θυμάστε, έχουμε ένα φλεγόμενο σπίτι που καίγεται χωρίς εξόδους. Και είπαμε ότι το σύστημα Δήμητρα κάνει δύο πράγματα. Σου δίνει ένα πυροσβεστήρα όσο είσαι μέσα, αλλά κάνει και ένα δεύτερο πράγμα. Σου δίνει δυνατότητα, ένα τρυπάνι, τέλος πάντων, να ανοίξει μια τρύπα στον μπετονένιο τοίχο, να φτιάξεις μια έξοδο κινδύνου που θα τη χρησιμοποιήσεις αν κρίνεις ότι θα τη χρησιμοποιήσεις. Με άλλα λόγια, η μετατροπή του Δήμητρα σε ένα νέο εθνικό νομισματικό σύστημα. Μέχρι τώρα δεν είναι νομισματικό σύστημα. Είναι δημοσιονομικό σύστημα. Το οποίο τι σημαίνει, έχει μεγάλη σημασία όχι τόσο πολύ επί της ουσίας, αλλά νομικά.
Γιατί να σας θυμίσω ότι στην Νομισματική Ένωση, θεωρητικά, η δημοσιονομική πολιτική είναι θέμα του κράτους, του μέλους της Ευρωζώνης. Η νομισματική πολιτική είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα δεν έχει νομικά το δικαίωμα να σε σταματήσει. Έχει όμως επί της ουσίας de facto την ικανότητα να σε σταματήσει. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία. Για να είμαστε ξεκάθαροι, πηγαίνουμε στο συνέδριό μας 12, 13, 14, 15 Μαΐου, που αυτά θα τα βάλουμε στο τραπέζι. Δεν θα κάνουμε την παγαποντιά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, που άφησε πράγματα να μην έχουν υποθεί. Εμείς θα τα πούμε. Δεν πρόκειται εμείς να πούμε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα, δύο αρνήσεις. Δεν θα πούμε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα η Κεντρική Τράπεζα να μας πει «Θέλετε να κάνετε αυτό, σας κλείνω τις τράπεζες». Υπάρχει πιθανότητα. Και τότε τι κάνουμε. Έχουμε δύο δυνατότητες. Δύο εναλλακτικές. Η μία είναι κολοτούμπα, αλλά Αλέξης Τσίπρας. Η δεύτερη είναι να τους πούμε, θα το πω αγγλικά, «Do your worst». Κάντε το χειρότερο που μπορείτε να κάνετε. Πετάξτε μας έξω. Για να το πεις αυτό όμως, πρέπει να μπορείς να στήσεις ένα νέο εθνικό νομισματικό σύστημα. Εάν το πεις και το εννοείς, είναι μεγάλες οι πιθανότητες να το πάρουν πίσω, να πάρουν πίσω την απειλή. Δεν μπορώ να ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι το εξής, ότι έχουμε αυτό που λέγεται στη θεωρία παιγνίων μία κυρίαρχη στρατηγική. Δεν μπλοφάρουμε. Επιτρέψτε μου να σας μιλήσω, εσάς που δεν ξέρετε, στη διαφορά μεταξύ μιας κυρίαρχης και μιας μη κυρίαρχης στρατηγικής. Μια κυρίαρχη στρατηγική είναι αυτή που σε συμφέρει να ακολουθήσεις ό,τι και να κάνει ο άλλος. Δεν σημαίνει ότι δεν σε ενδιαφέρει τι θα κάνει ο άλλος. Έτσι. Έστω ότι ο άλλος μπορεί να είναι πάρα πολύ κακός μαζί σου ή πάρα πολύ καλός μαζί σου. Και προτιμάς να είναι πάρα πολύ καλός μαζί σου. Προφανώς. Το όφελός σου, αν εσύ ακολουθήσεις την κυρίαρχη στρατηγική σου, είναι πολύ μεγαλύτερο αν ο άλλος είναι καλός μαζί σου και όχι κακός μαζί σου. Όμως, είναι κυρίαρχη στρατηγική στο βαθμό που, ακόμα και κακός να είναι μαζί σου, εσένα δεν σε συμφέρει να κάνεις κάτι άλλο εκτός από αυτή την κυρίαρχη στρατηγική. Οπότε, η υπόθεση εργασίας που καταθέτω ενώπιον σας είναι ότι η δημιουργία του συστήματος Δήμητρα είναι η κυρίαρχη στρατηγική. Είτε μας κλείσουν τις τράπεζες και μας πετάξουν έξω, είτε δεν μας κλείσουν τις τράπεζες και μας αφήσουν να χρησιμοποιήσουμε τη Δήμητρα εντός του ευρώ, είναι καλύτερο για μας. Και εδώ έγκυται η διαφορά μας με το μνημονιακό μπλοκ. Εκείνοι θεωρούν ότι αν τελικά σε διώξουν από το ευρώ, αυτό είναι ο Ορμαγεδόν. Εμείς θεωρούμε ο Ορμαγεδόν είναι να μείνει στο ευρώ υποκατάσταση μόνιμης αποτελμάτωσης. Stagnation. Για πάντα. Το διάγραμμα που μας έδειχνε ο Μάρκ. Ωραία. Πώς μετατρέπεται τώρα η Δήμητρα, το σύστημα Δήμητρα, σε εθνικό νομισματικό σύστημα. Στο ένα. Δεν είναι ωραίο. Το ένα. Πρώτο στάδιο. Πριν μια τέτοια μετατροπή, δεν θα υποχρεώσουμε τους μαγαζάτορες να αποδέχονται μονάδες Δήμητρα. Αν θέλουν, αποδέχονται. Το μόνο που είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται είναι το ευρώ. Γιατί είναι το νόμισμα όσο είμαστε στο ευρώ. Είναι αυτό που λένε στα αγγλιστή legal tender. Την ώρα όμως που σου κλείνουν τις τράπεζες, λες ότι από εδώ και πέρα αυτές οι μονάδες Δήμητρα είναι legal tender. Δηλαδή, αν λειτουργείς στην αγορά, πρέπει να το αποδέχεσαι. Δεύτερον, δεν μασάμε τα λόγια μας. Άμεση εθνικοποίηση όλων των τραπεζών, οι οποίες πτωχεύουν. Γιατί αν δεν μπορούν να έχουν ευρώ, προφανώς δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους σε ευρώ, τα δάνεια των τραπεζιτών σε ευρώ. Όπως έγινε το 1992 στη Σουηδία, στη Σκανδιναβία γενικά, όπως έγινε το 1998 στη Νότια Κορέα. Γι' αυτό αυτές οι χώρες πάνε καλά, γιατί όταν υπήρξε μια τραπεζική κρίση και πτώχευσαν οι τράπεζες, τις εθνικοποίησαν. Άσχετο μετά αν θέλανε να τις ξαναιδιωτικοποιήσουν, να τις πουλήσουν σε άλλους, αφού τις εξηγιάνουν. Εθνικοποίηση των τραπεζών. Εδώ θα σας πω όπως και κάτι άλλο. Δεν αρκεί να εθνικοποιηθούν οι εμπορικές τράπεζες. Χρειάζεται να πτωχεύσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Συντεταγμένη χρεοκοπία εντός δύο ωρών της Τράπεζας της Ελλάδος.
Γιατί αυτό? Η Τράπεζα της Ελλάδος, αναφέρθηκε ο Μαρκ πολύ γρήγορα σε ένα Target 2. Είναι ένας λογαριασμός. Κάθε φορά που αγοράζει κάποιον, πάρτε κάποιον που αγοράζει σήμερα ένα Volkswagen. 20.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά πάνε από το λογαριασμό της, ας πούμε, την, η Ελένη που λέγαμε πριν. Έτσι. Πάνε από το λογαριασμό της Ελένης. Στην Εθνική, από την Εθνική στην Τράπεζα της Ελλάδος, εκεί σταματάνε. Η Τράπεζα της Ελλάδος στέλνει στην Τράπεζα της Γερμανίας, στην Bundesbank, ένα αραβασάκι, 20.000. Δεν στέλνει χρήματα. Αμέσως εγγράφεται στο λεγόμενο Target 2, που έλεγε ο Μαρκ, ένα κατάστοιχο είναι, δεν είναι τίποτα. Ένας λογαριασμός είναι. Ότι η Τράπεζα της Ελλάδος χρωστάει στην Τράπεζα της Γερμανίας 20.000. Δεν θα δώσει ποτέ. Αυτό. Απλά καταγράφεται. Η Τράπεζα της Γερμανίας λέει: ωραία, μου χρωστάει η Τράπεζα της Ελλάδας 20.000, τα δίνει στην Τράπεζα της Volkswagen. Και τελειώνει. Όταν έχεις μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία πάντα συστηματικά θα έχει εμπορικό έλλειμμα σε σχέση με τη Γερμανία, όλα αυτά τα νούμεράκια μαζεύονται. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, χρωστάμε 89 δισεκατομμύρια, όχι εμείς, η Τράπεζα της Ελλάδος στην Τράπεζα της Γερμανίας. Έτσι έχουν μαζευτεί αυτά. Κάποτε ήταν και πιο ψηλά. Ωραία. Αυτό το χρέος δεν θα πληρωθεί ποτέ. Αν μείνουμε μέσα στο ευρώ, αυτά τα χρέη στο Target 2 δεν πληρώνονται. Καταγράφονται. Εάν φύγουμε, δεν θα έχουμε να τα δώσουμε. Άρα δεν θα πληρωθούν ούτε μείνουμε ούτε φύγουμε. Όμως, νομικά αν το δούμε, αυτό είναι ένα χρέος το οποίο εμπίπτει στο αγγλικό δίκαιο. Είναι English law. Debt. Δεν έχει σημασία αν θα αποπληρωθεί ποτέ όχι. Με άλλα λόγια, η Φραγκφούρτη έχει το δικαίωμα την ώρα που γίνεται ένα Brexit, να τα απαιτήσει αυτά τα χρήματα, παρά το γεγονός ότι ξέρει, ή μάλλον επειδή ξέρει ότι δεν μπορεί να τα πάρει. Και να πάει στα αγγλικά δικαστήρια να ζητήσει ελληνικά περιουσιακά στοιχεία. Ένας τρόπος να το αποφύγεις νομικά αυτό, είναι δεν μπορεί να το ζητήσει από την Ελλάδα, θα το ζητήσει από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τι πτωχεύεις. Έτσι κι αλλιώς, ιδιωτική δεν είναι. Το γνωρίζεις ότι είναι ιδιωτική η Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει πετόχος. Είναι μια εταιρεία έκλειση. Τι να κάνουμε τώρα. Την ίδια στιγμή, εμείς ιδρύουμε την ελληνική νομισματική αρχή. Έχουμε φροντίσει βεβαίως ότι λίγο χρυσό έχει η Τράπεζα της Ελλάδας να έχει μεταφερθεί ήδη. Αυτό δεν το λέμε παράξενο όμως. Έτσι. Και άμεσα, όσο γίνεται πιο γρήγορα, εντός μίας εβδομάδας 10 μερών, εκτυπώνουμε σε μία πρόχειρη μεταβατική μορφή, σε λεγόμενο script, για να υπάρχουν και χάρτινες εκδόσεις αυτών των μονάδων δίμετρας, για τη γιαγιά που δεν έχει ίντερνετ, δεν έχει Google Pay, δεν θέλει να πληρώσει με πλαστική κάρτα. Θα μου πείτε πώς τυπώνετε, δεν έχουμε τυπογραφία. Ο Μάρκ είπε πάρα πολύ σωστά, πάρτε τα τυπογραφία μας, δεν έχουμε. Μην νομίζετε ότι στο νομισματοκοπείο υπάρχει τυπογραφείο. Κάτι 5 ευρώ βγάζουν και αυτά είναι μόνο ως αντιπροσωπεία τη CCB. Δεν είναι σε εμάς και εμείς δεν κάνουμε ρυφηφή, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεν έχει σημασία. Αυτά τα χαρτάκια, σε χάρτινη μορφή, το script, μπορούμε να τα παράξουμε και με άλλους τρόπους. Θα μου πείτε πώς. Δημεύουμε το εθνικό λαχείο. Έχετε δει τη λαχεία. Έχουν και κωδικούς απάνω. Μια χαρά είναι. Σε πρώτη φάση. Αυτόματα, οι τράπεζες κλείνουν ένα τρίμερο, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, και μετατρέπουν τα συστήματά τους σε μονάδες δίμητρα από ευρώ. Τα χάρτινα ευρώ γίνονται το ξένο συνάλλαγμα της χώρας. Γιατί κάποιοι είχαν πει κάποτε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε η Σλοβακία όταν αποχωρίστηκε από τη Τσεχία. Εντάξει, τότε το τσεχοσλοβάκικο νόμισμα δεν είχε καμία αξία. Παγκοσμίως. Οπότε τι κάνανε εκείνοι. Πήραν οι Σλοβάκοι τα τσεχοσλοβάκικα νομίσματα, τους πατήσανε μια ανεξίτηλη βούλα μπλε μελανιού και είπαν ότι τα 7 που έχουν μπλε μελάνι είναι σλοβάκικα, αυτά που δεν έχουν είναι τσέχικα. Και κάποιοι προτείνουν να κάνουμε το ίδιο πράγμα με τα ευρώ. Σιγά που θα κάνουμε το ίδιο πράγμα με τα ευρώ. Τα ευρώ είναι ξένο συνάλλαγμα. Είναι σαν να πάρεις δολάρια και να τα ασκήσεις. Όχι. Θα έχουμε τα λαϊκά λαχεία. Σκριπ από εκεί. Μέχρι ότου τυπώσουμε τα δικά μας χρήματα. Εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο.
με έναν νόμο στη Βουλή, όλα τα ιδιωτικά και δημόσια χρέη μετατρέπονται σε μονάδες Δήμητρα. Και τότε αρχίζει η μεγάλη διαπραγμάτευση. Και τότε είναι η πραγματική διαπραγμάτευση. Γιατί θα ξέρουν ότι ούκαν λάβει ευρώ παρά του μη έχοντος ευρώ. Δεν θα είναι εύκολο. Αλλά θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Αυτό είναι η απάντηση στο τι θα γίνει αν χρειαστεί να βγούμε έξω από το φλεγόμενο σπίτι. Ποια είναι η έξοδος. Στόχος μας δεν είναι να βγούμε. Στόχος είναι να έχουμε την έξοδο. Η Bundesbank, η Deutsche Bank, βέβαια η ECB, όλες έχουν σχέδιο για Grexit, Italexit, Gerexit, Spanexit. Μόνο εδώ δεν είχαμε σχέδιο. Είχαμε το 2015, αλλά εντάξει. Τώρα εμείς, η διαφορά ποια είναι. Είναι πιο εξελιγμένο τεχνολογικά και κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια και λέμε ψηφίστε μας γι' αυτό. Δεν κρυβόμαστε. Έχει σημασία αυτό. Κάποια στιγμή θα εκτυπωθούν και τα κανονικά χαρτοπενομίσματα, οπότε θα κάνουμε και έναν πολύ ωραίο καλλιτεχνικό διαγωνισμό για να μην έχουμε αυτές τις ανόητες γέφυρες και τις αψίδες που δεν υπάρχουν πουθενά πάνω στα νομίσματά μας. Αυτό ήταν που σας είχα πει πριν. Το κάλυψα ήδη. Είχα ξεχάσει ότι ήταν εδώ. Ωραία, τα είπαμε αυτά. Τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι της νομισματικής μας πολιτικής. Οι στόχοι μας πρέπει να είναι μία σημαντική, αλλά εφάπαξ υποτίμηση του νέου νομίσματος σε σχέση με το ευρώ. Την πρώτη μέρα θα είναι ένα προς ένα. Αλλά στόχος μας είναι μία σημαντική, αλλά μία φορά μόνο, εφάπαξ υποτίμηση του νέου νομίσματος. Γιατί? Για να συνέρθει η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Για να πάψουμε να έχουμε σκληρό νόμισμα σε μια μαλακή οικονομία. Κάτι το οποίο πνίγει τον κόσμο μας. Όμως, από την επόμενη μέρα και μετά, στόχος μας θα είναι η σταθεροποίηση. Όχι συνεχής υποτίμηση, ένα μπαμ, 40% κάτω και μετά μια σταθερότητα που θα εξασφαλίζει ότι η άνοδος του πληθωρισμού που θα γίνει λόγω της υποτίμησης θα είναι πολύ πρόσκαιρη και μετά θα έχουμε σταθερότητα. Τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα. Περιληπτικά. Ο στόχος για το Δήμητρα είναι να αποκτήσουμε βαθμούς ελευθερίας, δημοσιονομικής ελευθερίας, εντός του ευρώ. Και βέβαια, αν έχεις δημοσιονομική ελευθερία, έχεις και sovereignty, έχεις και ένα βαθμό κυριαρχίας δημοκρατικής που δεν είχες. Το μέσο είναι ένα ψηφιακό σύστημα που συνάδει με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των ψηφιακών συναλλαγών και νομισμάτων. Ακούσατε πριν πώς θα στηθεί το ψηφιακό αυτό κομμάτι. Και το υποπροϊόν είναι ένας μηχανισμός για να πάμε σε εθνικό νόμισμα, if needs be, που λένε οι Άγγλοι, αν χρειαστεί. Σας θυμίζει τίποτα? Ευχαριστώ. Μπορείτε να ανάψετε αυτό. Το κίνησα. Κάτσε, περίμενε. Ένα, δύο. Μπράβο. You want to have a go? I'll have a go. This man is mad. He must be locked up immediately. All right. So, first a small technical question about this, which is important. Is it pro-cyclical? Because it seems to be set up on a standard bond solvency model. So if you have higher GDP growth, you get to issue more credits. Mm-hmm. Does that mean if you have negative GDP growth, you need to withdraw the credits from the system? Is it pro-cyclical in that way? And if so, is that a problem? You have a good point. So it's not a substitute to monetary sovereignty. It simply boosts, at any level of the business cycle, it boosts your fiscal space. And it allows you to do things that the TRICA doesn't let you do. But you can ameliorate for the pro-cyclicality by playing around with the tax discount. So again, if you are reducing the tax discount,
It's procyclical, but then you can maintain the quantity of the credits within the system. So it's not panacea. It's not a substitute for, you know, having your own currency. Degrees of freedom, doing more things for those who need it, maybe also distributional issues. Like, for instance, you could have a higher rollover bonus and a higher effective interest rate for particular businesses, those who are doing, you know, good green stuff, smaller businesses as opposed to larger businesses. So you can, there can be this distributional thing. But as far as I'm concerned, the greatest merit of this is that it gives you a way out of the euro, which means that they will know that you know that they know, and that reduces the relative power over you. So let's be good game theorists. I know that you know that I know. So the minute you get to try and do this, I will immediately try and stop you. So I will use my four big banks to basically ask the ECB to ration liquidity to bring about the crisis that this will solve before you have a chance to solve the crisis. Indeed. How do you do it? How do you get in front of that? Well, look, with difficulty, no doubt about that. But for this to become less than a, what we used to say in the Greek left, anti-historical discussion, for us to be in government, there has to be such a degree of social solidarity that, and especially if we prepare people. You see, this is something we're doing today, which when I was in Syriza in 2015, we never did, to communicate, so people know what they're getting into. The power of communication and transparency vis-a-vis our objectives. So it really magnifies the mandate. I do believe that this system can be up and running within a week. Within a week, if you're prepared, if you can see that you're going to win, right? Or to be able to form a coalition government or anything like that. It is possible. And if you have the degree of solidarity that elects you, okay, and they do exactly, you know, the ECB and the bankers do exactly what you predicted they would do, I think that that would be, you know, a splendid, a magnificent moment of chaos. Just one last comment, I'll pass over. The other possibility is to wait for the bubble. Because if they have another financial crisis, that is the moment when the banks are at their weakest. And at that point, that's when you that's get people on side for that. That's why such a good moment. Yeah. Right? But the problem is you cannot choose the moment when you get elected to synchronize with the bursting of the bubble. Nico? Πιο κοντά. Να μιλήσω ελληνικά. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί κανένας σε ένα τέτοιο σχέδιο να απαντήσει κατευθείαν, διότι χρειάζεται να το περάσει από διάφορους ελέγχους και να εξετάσει όλα τα counterfactual σενάρια που υπάρχουν κλπ. Αλλά η Τράπεζα της Ελλάδος δεν κάνει μόνο αυτό το πράγμα. Έτσι. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει και τον έλεγχο των prudential regulation των τραπεζών. Εάν ήταν από μόνη της, θα καθόριζε το ύψος του επιτοκίου. Έτσι. Και κάνει διάφορα άλλα πράγματα. Και επίσης και οι τράπεζες και αυτές χρειάζονται έναν συγκεκριμένο έλεγχο άμα τις εθνικοποιήσεις, τι θα γίνει με τους μετόχους κλπ. Άρα λοιπόν υπάρχουν μια σειρά από τέτοια πράγματα τα οποία κανένας πρέπει να δει. Το ερώτημα είναι ότι αυτό πατάει σε δύο βάρκες. Το ένα είναι ένα εθνικό νόμισμα και το άλλο είναι μία βαλβίδα ανακούφισης, ας το πούμε έτσι, του συγκεκριμένου συστήματος. Στο βαθμό λοιπόν που κάποιος το έχει προβλέψει από πριν, έτσι, οι αντίπαλοι θα σου πούνε ότι κοιτάξτε τι σκέφτεται να κάνει αυτός, άρα τα χρήματα μπορούν να πάνε κατευθείαν σε μια μέρα στις γερμανικές τράπεζες, οι οποίες θα έχουν φροντίσει να ανοίγουν πάρα πολύ εύκολα λογαριασμούς σε οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη. Οπότε ουσιαστικά και θα έχουν και το δικό τους συνάλλαγμα, εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Άρα λοιπόν μπορεί να έχεις ένα είδος κρίσης που θα την έχεις δημιουργήσει εσύ ο ίδιος. Δηλαδή, αντί να σου κλείσουν τις τράπεζες, θα φύγει το ίδιο το χρήμα από μόνο του. Επίσης, δεν καταλαβαίνω πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει ένα παράλληλο σύστημα, το οποίο θα έχει και ένα θέμα επιτοκίου από μόνο του. Έτσι, δηλαδή,
αυτό το 5% κάπως θα καθορίζεται. Θα είναι βολονταριστικά, θα καθορίζεται. Εντάξει, αυτό είναι δουλεμένο. Έχει okay. Το μακροδυναμικό μοντέλο δεν είναι δύσκολο αυτό. Και θα έχεις open market operations πάνω σε αυτό. Όχι, παιδί μου, είναι κλεισμένο μέσα στο αφημί, στα αφημί. Τι μου λες. Το ερώτημα είναι, αυτό κάποια στιγμή έχει τη λογική να μεταξελιχθεί σε έναν εθνικό νόμισμα, έτσι δεν είναι? Κάτσε. Γιατί αυτά τα είπα νομίζω ξεκάθαρα. Ναι. Δεν πατάει σε δύο βάρκες. Mm. Είναι ένα σύστημα δημιουργίας physical space. Mm-hmm. Αυτό είναι. Εάν σε αφήσουν. Το οποίο, μισό το. Mm-hmm. Αν σε αφήσουν, να μας αφήσουν να κάνεις οτιδήποτε. Mm-hmm. Τότε μην κάνουμε καμία κουβέντα, γιατί θα μας αφήσουν. Mm-hmm. Άμα δεν μοιάζω με το Μητσοτάκη και αναπνέω σαν τον Τσίπρα, δεν θα μας αφήσουν. Τότε μην κάνουμε κουβέντα. Το θέμα είναι, τεχνικά αν το δεις, έτσι. Δεν πατάει σε δύο βάρκες. Ένα πράγμα είναι. Είναι ένα σύστημα το οποίο δημιουργεί physical space, το οποίο δημιουργεί physical money, να το πω έτσι. Το οποίο μετά, εάν δεν σε αφήσουν, μπορεί να μετατραπεί σε εθνικό νόμισμα. Έτσι. Περίμενε. Mm-hmm. Είπες κάτι για την Τράπεζα της Ελλάδας ότι κάνει και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Προφανώς κάνει και άλλα πράγματα. Οι τράπεζες στην αρχή, μια εβδομάδα θα είναι κλειστές. Mm-hmm. Δεν θα κάνουν τίποτα. Mm-hmm. Ωραία. Και θα περάσουν από την Τράπεζα της Ελλάδος στην ΕΝΑ, mm-hmm. στην Ελληνική Νομισματική Αρχή. Λοιπόν, με το που θα γίνει αυτό και η Τράπεζα της Ελλάδας θα πτωχεύσει, όλοι θα πουληθούν mm-hmm. από την Τράπεζα της Ελλάδας. Στου Κράνας mm-hmm. μέχρι τον κλητήρα. Mm-hmm. Όσοι άνθρωποι ξέρουν τη δουλειά του Prudential Management, mm-hmm. Θέλουν, θα βρουν δουλειά στην ΕΝΑ. Mm-hmm. Απλά θα αλλάξει ταμπέλα. Εκεί που λεγόταν η ΕΝΕΔ, θα λέγεται ΕΡΔΙΟ. Δεν είναι, okay. Με το ίδιο προσωπικό σε μεγάλο βαθμό. Και όχι με την ίδια ηγεσία. Λοιπόν, να το πω διαφορετικά. Εάν θες να πεις, για το θέμα της φυγής κεφαλαίων. Βεβαίως θα υπάρξει φυγή κεφαλαίων. Mm-hmm. Ας φύγουν. Mm-hmm. Ας φύγουν. Έτσι κι αλλιώς φεύγουν. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς αυτά που είναι εδώ δεν δανείζονται. Δεν δανείζονται στους μικρομεσαίους. Mm-hmm. Ναι, θα υπάρξει ένα σημαντικό βραχυπρόθεσμο κόστος από αυτό. Mm-hmm. Με τις κλειστές τράπεζες, με την αναταραχή κτλ. Το ερώτημα είναι καλή επένδυση? Γιατί πώς ορίζουμε την επένδυση? Η επένδυση είναι, δέχεσαι ένα κόστος τώρα για να έχεις ένα όφελο μετά. Αυτό είναι. Mm-hmm. Τώρα, όσο αφορά, να το πω άλλη μια φορά, για το θέμα του επιταγείου κτλ. Υπάρχουν, με δεδομένη την μακροοικονομική κατάσταση, mm-hmm. έτσι, το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ, του tax base κτλ. Είναι πολύ εύκολο να υπολογίσεις πόσες πρέπει να είναι οι μονάδες του Δήμητρα. Mm-hmm. Έτσι, σε σχέση με το επιτόκιο που δίνεις, με το rollover bonus, έτσι. Αυτό δένεται και εγώ θα πρότεινα, αν το κάναμε, να είμαστε και συντηρητικοί. Μάλιστα. Δηλαδή, αν σου λέει ότι μπορείς να έχεις το 20% του ΑΕΠ σε αυτό το σύστημα, mm-hmm. να το βάλουμε στο 12%. Mm-hmm. Για να έχουμε και κάποιους, και ξέρεις, κάποια περιθώρια ασφάλματος στον υπολογισμό. Και γιατί δεν το λες digital tax credits και να έχεις μετά Greek bonds, αυτό είναι. Greek digital tax credit denominated bonds. Αυτό το... Γιατί αυτό είναι πολύ μακρύ που είπες. Μπερδεύεται. Είναι έτσι, είναι... Το είπα, δημοσιονομικές μονάδες, ναι. έτσι, φοροαπαλλαγών στην αρχή. Το είπαμε. Mm-hmm. Okay. Future tax discount, ναι. mm-hmm. Fiscal units. Αυτό είναι ο όρος, okay. στα αγγλικά. Mm-hmm. Αλλά τώρα αυτό να το πεις στην Ελλάδα, θα σε σκοτώσουν. Το λέμε Δήμητρο. Ναι. Δήμητρο. Okay. Απλά το κουδούνι στο λαιμό της γάτας είναι το δύσκολο, αλλά... Ναι. Κοιτάξτε, εδώ κάνουμε μία πολιτική τομή και ηθική τομή. Έτσι. Mm-hmm. Αντίθετα με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Με άλλα λόγια, αν έρθει κάποιος και σε ρωτήσει, και άμα σε πετάξει τον απειρό, τι θα κάνεις? Εδώ έχουμε μία απάντηση. Ας έρθει κάποιος να μας δώσει μία καλύτερη. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι εξαιρετική, γιατί δεν είναι το πρόταγμα του να βγούμε από το ευρώ. Το πρόταγμα είναι να βοηθήσουμε ευάλωτους ανθρώπους, να δημιουργήσουμε δημοσιονομικό χώρο, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια αναδιανεμητική πολιτική, όπως είπα πριν, με διαφορετικούς κλάδους,
μικρομεσαίων σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορεί να μην δώσει καθόλου, για παράδειγμα. Ή να τους, μην τους δώσει καθόλου φορολογική απαλλαγή. Έτσι, μπορεί να έχεις κριτήρια, δηλαδή αυτό το ορό, το αντίστοιχο, το ενδυνάμει επιτόκιο, να είναι διαφορετικό για κάθε άνθρωπο και για κάθε επιχείρηση. Έχεις πολλούς βαθμούς ελευθερίας με αυτό. Αυτός είναι ο στόχος. Εάν τώρα θέλουν να σου κλείσουν τις τράπεζες και να σε πετάξουν έξω, αυτό θα το κάνουν αν δεν τους δώσεις το αεροδρόμιο. Εάν δεν τους δώσεις την κόρη σου, το γιο σου, το σκύλο σου. Έτσι γίνεται. Έχουμε μια πλήρη και απόλυτη λαϊλασία. Είναι στη δυνατότητα τη σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας, κιλοβατόρες, που παράγονται με μηδέν οριακό κόστος, να χρεώνονται σαν να είχαν παραχθεί με το πιο ακριβό φυσικό αέριο. Και να σου λένε ότι αν τολμήσεις να ρίξεις την τιμή της κιλοβατόρας θα σε πετάξει από το ευρώ. Επέταμε. Στο μέρα 25 είμαστε εμείς που δεν φοβόμαστε. Που ξέρουμε τον κίνδυνο. Δεν έχουμε άγνοια κινδύνου. Αλλά απαντάμε πολύ συγκεκριμένα. Γιατί αν πούμε πω αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι σαν το κουδούνι και ποιος θα το φορέσει στη γάτα και δεν γίνεται, τότε το διαλύουμε το μέρα. Και μπαίνουμε όλοι, πού να μπούμε. Να πάμε στο κοινάλ που έχει και νέο αρχηγό, τι λέτε. Λοιπόν, Σωτήρη, άρων το μικρόφωνο σου και περιπάτη. Θα αξιοποιήσω το απεχθές προνόμιό μου ως του φέροντος το μικρόφωνο για δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι η εξής, ότι είπες πως θα είναι ξένο αποθεματικό τα ευρώ που θα μείνουν στη χώρα. Διαρωτώ με τι συμβαίνει στην εποχή που διενύχθη μετά το πάγωμα των ξένων αποθεματικών της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, όπου μπορεί να έλθει ο άλλος και να πει αυτά αποφασίζω ότι δεν υπάρχουν. Πόσο δε μάλλον αυτή τη στιγμή είναι σαφές το ποια ευρώ είναι αυτά, δεδομένων των αριθμών τους, των σειρών τους κλπ. Στην Ελλάδα. Η δεύτερη υποερώτηση για εμάς που δεν είμαστε οικονομολόγοι αλλά ασχολούμαστε με πιο σκληρές επιστήμες όπως θεολογία, είναι. Λες, θα υπάρχει μια παγωμένη ισοτιμία. Στοχεύουμε σε μια παγωμένη ισοτιμία. Όχι, παγωμένη, με το... σταθερή. Σταθερή με το ευρώ. Κάπως σταθερή. Να μην έχουμε μεγάλες συνεχείς διαλυσίες. Απαντήθηκε με το κάπως. Ναι. Παρά το πρώτο, κοίταξε να δεις. Εάν χρησιμοποιήσουν το πυρηνικό όπλο που χρησιμοποιήσε εναντίον του Πούτιν σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, επειδή θέλει να δώσει μερικές φοροπαραλλαγές σε κάποιους μίζερους μικρομεσαίους. Τότε σημαίνει ότι θα έχει τυναχτεί ήδη ο κόσμος στον αέρα και δεν αξίζει να συζητάμε για τίποτα. Πάμε σαν να μάθαμε ότι έρχεται ο κομίτης και σε δύο μέρες θα μας χτυπήσει. Ή το κομίτη. Και η τρίτη υποερώτηση τελευταία είναι μήπως είναι σοβαρό το ενδεχόμενο να μας αφήσει χρόνο στο ευρώ πριν την ενεργοποίηση οποιοδήποτε συστήματος Δήμητρα υπό τις παρούσες συνθήκες. Όχι, okay. Είναι τεράστια τα συμφέροντα για τη διατήρηση του ευρώ. Θα συνεχίσουν να το κρατάνε ζωντανό. Και ας βυθίζεται η Ευρώπη. Κάποια στιγμή μπορεί να σπάσει. Αλλά όπως ξέρουμε και από την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης, ένα σύστημα μη βιώσιμο μπορεί να επιβιώσει για πάρα πολύ χρονικό διάστημα όταν υπάρχει αρκετή πολιτική βούληση και αρκετός αυταρχισμός. Καλύφθηκα. Γιάννη, υπάρχει μία προϋπόθεση την οποία δεν άκουσα, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, διόρθωσέ με, για να μπορέσει να εφαρμοστεί η Δήμητρα, ότι θα πρέπει η ΑΔΕ να επανέλθει στο Υπουργείο Οικονομικών και να μην είναι στην Τρόικα, όπως είναι τώρα. Προφανώς. Ευχαριστώ. You may not know that, but the Greek state does not own its tax office. It's owned by the Troika, formally. Yeah, of course. Έχουμε και την Ελισάβετ. Do record this reaction, please. It will be very useful on social media as a meme. The Troika needs to approve the appointment of the board of directors and its chair of the Greek tax office, of the IRS. And not just the IRS, but also the Greek statistical service. I think Scotland has more freedom. Yeah, no. India under the Raj had more freedom. No, tell our friend that Syriza claims that we have exited the MOUs, but still we. Yeah. That's like I exited my marriage, but I've still got my wife in the
Αισθάνομαι λίγο άβολα, γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι αυτά είναι εύκολα πράγματα για να τα εξηγήσω έτσι γρήγορα που τα άκουσα. Όμως είμαι σχεδόν σίγουρη ότι αυτό που άκουσα, ότι το πρόβλημα είναι η ρευστότητα, αποτελεί πλέον πρόβλημα και για την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο. Είμαι σίγουρη ότι έχουν έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν αυτό που προτείνεις, Γιάννη, με ανάλογο τρόπο και όχι ως εχθροί και αντίπαλοι μας, να κάνουν τα ίδια συστήματα που προτείνουμε εμείς για τις δικές τους παράλληλες οικονομίες και να βρούνε άλλο ένα υποσύνολο μέσα στο σύνολο για να παίξουν το παιχνίδι αυτό το οποίο εμείς πάμε να κάνουμε για να ξεφύγουμε και να ξεγκλειστήσουμε, με αποτέλεσμα ο κόσμος να πνιγεί. Για μένα, και αυτό θα ήθελα να είναι και η κατάθεσή μου εδώ σήμερα, γιατί όλα αυτά είναι πολύ προχωρημένα και θα τα αφήσω σε σένα και στους ειδικούς, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη χώρα, νομίζω, να ξεκινήσουμε να μιλάμε από τη βάση, από την τοπική κοινωνία, την τοπική αγορά. Το κράτος το φοβάται ο κοινός πολίτης και ο κοινός θνητός, διότι είναι άγιοι και δεν μπορούμε να τους βάλουμε στο στόμα μας. Ούτε πολλοί είναι, ούτε είναι υπερβολικά πληρωμένοι, κατά τη γνώμη μου. Είναι όμως άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να πάρουν ένα τέτοιο σύστημα και να το κάνουν ό,τι θέλουν. Από απέναντι θα έχουμε και τους Ευρωπαίους, οι οποίοι δεν θα τους υποτιμήσουμε βεβαίως, είναι όσο έξυπνοι είμαστε εμείς, ενωμένοι δεν είναι υπερέξυπνοι, και θα κάνουν ένα σύστημα το οποίο δεν θα πάει κόντρα στο σύστημα που προτείνουμε, αλλά θα πάει παράλληλα με το σύστημα που προτείνουμε. Αυτό φοβάμαι και θέλω τη γνώμη σας. Συμφωνώ, Ελισάβετ. Πρώτον, πληροφοριακά για όποιον το έχει ξεχάσει, δεν το ήξερε. Το 2019, το Μάιο, κατεβήκαμε στις ευρωεκλογές σε 8 διαφορετικές χώρες, 8-9, κάτι τέτοιο, με το European Green New Deal του DiEM25, στο οποίο ένα κομμάτι του ήταν το δίμητρο για κάθε χώρα της Ευρωζώνης. Άρα, εμείς δεν το προτείνουμε αυτό μόνο για μας, επειδή είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης ή είμαστε πτωχευμένη χώρα. Αυτό το σύστημα θα ήταν καλό να το έχει και η Γαλλία. Δεν βλέπω γιατί να μην το έχει η Γαλλία αυτό, να μην το έχει ακόμα και η Γερμανία. Βέβαια, εντάξει, εκεί νομίζω ότι είναι θέμα φιλοσοφικό και πολιτιστικό, κατά πόσον θα το αντέξουν ως ιδέα. Αλλά καλό θα τους έκανε να το έχουν. Δεν πηγαίνει κόντρα στα συμφέροντα ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε της Ευρωζώνης. Υπέρ. Γιατί δεν το υιοθετούν, ρωτάει η Ελισάβετ. Ελισάβετ, να σου πω γιατί. Το είπα πριν. Το μισούν οι τραπεζίτες. Οι ιδιοκτήτες της Ευρώπης. Οι ιδιοκτήτες των πολιτικών είναι οι τραπεζίτες. Α, ναι, αλλά το μεγαλύτερο τους πρόβλημα θα ήταν να στραφούν οι τραπεζίτες εναντίον τους. Γιατί οι τραπεζίτες πλήρωσαν για τα εκλογικά τους κέντρα, για την εκλογική τους καμπάνια, για όλα αυτά τα οποία τους έκαναν πολιτικούς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτού του είδους ιδέα έχει σε κάποιο σημαντικό βαθμό εφαρμοστεί σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Στην Ελβετία, θυμάμαι στην Αυστραλία το 1991, όταν υπήρχε μια μεγάλη κρίση, πάνω στα Blue Mountains, που είναι κάτι βουνά, μικρομεσαίου μεγέθους, αλλά πολύ όμορφα, έξω από το Σίδνεϊ, είχαν δημιουργηθεί χάρτινες εκδόσεις αυτού, κοινοτικά νομίσματα, σε περιοχές που η ανεργία είχε χτυπήσει το 60-70%. Και είχαν βρει τρόπους να υπάρχει μια συναλλακτική τέτοια οικονομία. Θα μπορούσε αυτό το σύστημα, Δήμητρα, μετά, να μεταφερθεί και σε τοπικές κοινότητες, σε δήμους, για παράδειγμα, τα δημοτικά τέλη. Η Γερμανία το είχε κάποτε αυτό. Άρα μπορούμε να το πάμε και προς τα πάνω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και προς τα κάτω, σε τοπικό δημοτικό επίπεδο, γειτονικό επίπεδο. Έχεις δίκιο. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Πού είσαι? Εγώ. Α, ωραία. Ναι, εδώ πάνω, στο ψηλά. Λέω λοιπόν το εξής. Εντάξει, περνάει το Δήμητρα σε εθνικό επίπεδο, σε εθνικό νόμισμα. Το κάνουμε εθνικό νόμισμα, επειδή μας έχουν πετάξει έξω από το ευρώ κτλ. Κάνουμε την πρώτη υποτίμηση, αλλά εξ όσων θυμάμαι, η παρητέ ισοτιμία
των νομισμάτων, παίζοντας τα deal rooms των τραπεζών. Άρα, παίζεται η ισοτιμία. Δεν διαμορφώνεται στα deal rooms, υποθέτω. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις εισαγωγές-εξαγωγές μας, για το εμπόριο. Λέω, λοιπόν, προφανώς θα παίξουν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι απέναντί μας. Αυτό, πώς μπορούμε να το καλύψουμε. Κοίταξε, αυτό δεν καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο. Το βασικό είναι το εξής. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε σήμερα που δεν είχαμε το 2015. Το 2015 είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Το ένα πρόβλημα που δεν είχαμε ήταν το θέμα του ισοζυγίου πληρωμών. Λόγω της βαριάς κρίσης από το 2010 μέχρι το 2015, είχαμε έρθει ίσα βάρκα, ίσα νερά, εισαγωγές-εξαγωγές. Η ισοτιμία εξαρτάται από αυτό. Κανένα μια αγορά δεν μπορεί για μακρύ χρονικό διάστημα να σπεκουλάρει, να κερδοσκοπεί, δημιουργώντας πιέσεις στο νόμισμα, εάν έχεις ισοσκελισμένο το εμπορικό σου ισοζύγιο, το ισοζύγιο πληρωμών. Το 2015 ήταν. Από το 2017 και μετά, το είπα και προηγουμένως, υπήρξε αυτή η δίθεν ανάπτυξη, η οποία αύξησε το ΑΕΠ, το Εθνικό Εισόδημα, πολύ πιο αργά από ότι αύξησε το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών. Εμείς, αν κάνουμε κάτι τέτοιο και τα καταφέρουμε, καταρχάς, το πρώτο πράγμα που θα γίνει, με την υποτίμηση, είναι θα ισοσκελίσουμε ξανά το ισοζυγίου πληρωμών, με αυτό το 40%. Θα κοπούν, δεν ξέρω αν το έχετε δει στους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε πάρα πολλές νέες Ferrari, Lamborghini. Έχουμε αυτά τα μαύρα, τα φορτηγάκια των ξενοδοχείων, Mercedes, που το καθένα κάνει 105.000 ευρώ, 120. Έχετε δει, όλα αυτά είναι εισαγόμενα. Ωραία, αυτά δεν θα τα παίρνουμε για κάποιο καιρό, παιδιά. Υπάρχει λόγος. Και δεν θέλουμε να τα παίρνουμε, γιατί θα έχει υποτιμηθεί το νομισμά μας. Και θα είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Είναι κακά και για την πράσινη ανάπτυξη. Έτσι. Συν το ότι θα φθηνύνει ο τουρισμός μας, ό,τι έχουμε να εξάγουμε. Οπότε έχει μεγάλη σημασία, αυτό ισχύει για τη Δανία, για τη Βουλγαρία, για όποια χώρα έχει το δικό της νόμισμα, να διαχειρίζεσαι το ισοζύγιο πληρωμών, το επιτόκιο, έτσι ώστε να δημιουργήσει συνθήκες σταθερότητας, διατηρώντας τη δημοσιονομική σου κυριαρχία, τη δημοκρατική σου κυριαρχία για ανακατανομή του πλούτου, του εισοδήματος και ταυτόχρονα για να μπορείς να χρησιμοποιείς τους μοχλούς της δημοσιονομικής πολιτικής σε περίοδο ύφεσης, να δώσεις ένα boost, σε περίοδο υπερθέρμανσης, να κάνεις λίγο κράτη. Ναι. Ωραία. Έχω τρεις ερωτήσεις. Εγώ είμαι. Εδώ. Εδώ. Λοιπόν, έχω τρεις ερωτήσεις. Καταρχήν, μου φαίνεται πολύ ωραίο το σχέδιο, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος, αλλά έχω κάποιες αμφιβολίες για το δεύτερο, ειδικά στη λέξη νόμισμα. Γιατί όταν θα ακούσουν παράλληλο νόμισμα οι Ευρωπαίοι, θα φρίξουν και θα προσπαθήσουν να κάνουν τα πάντα για να το σταματήσουν. Το πρώτο ερώτημα, λοιπόν, αφορά, είναι αναγκαίο να γίνει εθνικό νόμισμα, δηλαδή θα το οθήσουμε προς τα εκεί ή θα περιμένουμε τις αντιδράσεις και ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, το δεύτερο είναι... Να σας απαντήσω. Ναι, ναι. Ωραία. Το ξεκαθάρισα από την αρχή. Εμείς δεν κατεβαίνουμε στις εκλογές ζητώντας εθνικό νόμισμα. Δεν ζητάμε αυτό. Συν ότι δεν χρησιμοποιούμε ποτέ τη λέξη νόμισμα. Δεν μιλάμε για παράλληλο νόμισμα. Το απορρίπτουμε το παράλληλο νόμισμα. Το απέρριπτα και το 2015, το απορρίπτω και τώρα. Το παράλληλο νόμισμα ήταν η ιδέα του Σόιμπλε. Και σε καμία περίπτωση δεν θα το δεχόμασταν. Τι σημαίνει παράλληλο νόμισμα? Το χρέος σου είναι σε ευρώ και τα εισοδήματά σου είναι στο δικό σου. Όχι. Αυτό δεν γίνει ποτέ. Γι' αυτό θέλω να προσέξεις και στα slides. Μιλάμε για το Δήμητρα ως σύστημα δημοσιονομικών συναλλαγών. Δεν μιλάμε ούτε για νομισματικές συναλλαγές, ούτε για νόμισμα, ούτε για τίποτα. Ωραία. Μιλάμε για μονάδες Δήμητρα. Μονάδες. Υπάρχουν και μονάδες. Και στα καζίνο έχει tokens. Ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το δεύτερο αφορά την κίνηση των χρεωστικών μονάδων. Είδαμε στο παράδειγμα ότι ο δεύτερος που θα πάρει τις χρεωστικές μονάδες θα πάρει το επιτόκιο. Αυτό για τον πρώτο που τις είχε την Ελένη συμφέρει να τις κρατήσει κατά ένα έτος, που σημαίνει ότι σταματάει τη ρευστότητα, για να πάρετε τα 50 ευρώ.
θα πρέπει να, ίσως να γίνει λίγο πιο πολύ επεξεργασία σε αυτό, στα bonus, ας πούμε, πώς θα δίνουν και στους κανόνες, ώστε να είναι αναλογικά για όλους, πιστεύω. Ναι, αυτά τα πράγματα είναι τεχνικά ζητήματα που μπορούν να λυθούν πάρα πολύ. Ωραία. Και το τρίτο, σχετικά με την υποτίμηση. Υπάρχει ένα ζήτημα ως προς την ισονομία. Δηλαδή, αν, ας πούμε, γίνεται καταγραφή όλων των χρεών σήμερα και κάνουμε την υποτίμηση ή γίνεται πρώτα η υποτίμηση και κάνουμε καταγραφή όλων των χρεών, υπάρχει μια ισονομία. Τι θα γίνει όμως με αυτή την ισονομία, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν θα έρθουν μερικοί να τους καταγράψουμε τα χρέη με τη νέα τιμή και κάποιοι να τα έχουμε καταγράψει με την προηγούμενη. Κοίταξε, όταν, εάν χρειαστεί να κάνεις την έξοδο από το νόμισμα και όλες οι τιμές μεταφραστούν από ευρώ σε δίμητρα, δραχμή, πες το πως θες, έτσι, χελώνα, δεν θα πούμε κάτι. Όλοι οι μισθοί, όλες οι τιμές, όλα τα χρέη μετατρέπονται στο ίδιο νόμισμα. Άρα δεν υπάρχει τιμή ισονομία. Άμα χρώσταγες 10, χρώσταγες 10. Απλά τώρα χρωστάς 10 άλλα πράγματα. Αλλά και πάλι αυτά που παίρνεις είναι σε αριθμό ίδια με αυτά που παίρνεις πριν, σε άλλες μονάδες μέτρα. Να το διευκρινίσω λίγο. Ας πούμε ότι χρωστάνε δύο άτομα 100.000 το. Είναι 100.000 ευρώ πριν την υποτίμηση, έχουν άλλη αντιστοιχεία με τα δίμητρα, και 100.000 ευρώ μετά την υποτίμηση έχουν άλλη αντιστοιχεία. Προφανώς θα γίνει για όλους μια φορά αυτή η καταγραφή. Διαφορά, να σου πω που υπάρχει θέμα. Στους νέους χρωστούντες. Να σου πω που υπάρχει θέμα διαχωρισμών. Έχει διαφορά να χρωστάς σε ξένο, στο εξωτερικό, από το να χρωστάς εγχωρίως. Γιατί αν χρωστάς σε ξένο, χρωστάς σε δολάρια, την πάτησες. Έτσι. Ή σε ευρώ, άμα χρωστάς σε Γάλλο, σε ευρώ, θα συνεχίζεις να τα χρωστάς σε ευρώ ως ιδιώτης και μετά θα πρέπει εσύ να μπεις σε μια διαπραγμάτευση με τον δανειστή σου. Έτσι. Έχουμε μία κυρία εδώ, με το κόκκινο. Σωτήρη. Μάλιστα. Το μικρόφωνο φτάνει σύντομα σε εκείνη. Που έχει και σημειώσει. Κύριε Βαρφάκη. Λοιπόν, χαίρετε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι αναφορικά με αυτά που είπε ο προλαλήσας, ο κύριος, σχετικά με τη χάρτινη μορφή, με τα σκριπ. Η χάρτινη μορφή θα έχει μονάδες και υπομονάδες, δηλαδή ξεκινάει μονάδες και υπομονάδες, δηλαδή προφανώς. Έχουμε σκριπ το Δήμητρα, 150, ναι, ναι. Δηλαδή, όπως ακριβώς και τα ευρώ. Όπως και το ευρώ. Του 1 ευρώ, των 2 ευρώ, των 5 ευρώ, των 10, των 20, θα έχει σκριπ. Θα εκτυπώνονται από κομπιούτερ, αυτό ήταν να πω, από το νομισματοκοπείο του κράτους, από κομπιούτερ, θα γίνεται εκτύπωση, πώς θα γίνει αυτό το σκριπ. Δεν έχει σημασία που θα εκτυπώνονται. Είναι βασικό βέβαια. Εγώ σας έδωσα ένα παράδειγμα, χρησιμοποιείς τα εκτυπωτήρια του. Από το Υπουργείο Οικονομικών ή από το Εθνικό Νομισματοκοπείο. Όχι, πίσω από το. Δεν υπάρχουν. Ναι. Το Υπουργείο Οικονομικών και το Νομισματοκοπείο δεν υπάρχουν. Δεν έχουν εκτυπωτές. Γι' αυτό σας είπα. Επειδή είναι script, δεν θα είναι ένα script. Νόμισμα που θα έχει τη γραμμή εγκυρότητας. Που θα έχει γραμμή. Πώς θα ελέγχουμε αν είναι έγκυρο το script. Αν θα είναι έγκυρο, θα έχει τη γραμμή εγκυρότητας. Το έχω απαντήσει. Το script θα εκδίδεται από ένα μηχάνημα τύπου που εκδίδει το Εθνικό Λαϊκό Λαχείο, το οποίο έχει πλήρη ασφάλεια γιατί έχει barcode απάνω. Και ωραία. Μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, σε 6 μήνες, 8 μήνες, θα τυπωθεί και το χαρτονόμισμα κανονικά από κάποιο εκτυπωτήριο του εξωτερικού, είτε στη Βρετανία, είτε δεν ξέρω εγώ πού, θα βρούμε να μας εκτυπώσουν τα χρήματα, γιατί εμείς δεν έχουμε εκτυπωτήριο. Όπως δεν έχουμε και για τα ευρώ. Αυτά. Ναι, εγώ θα ήθελα να συνεχίσω λίγο την ερώτηση που έθεσε ο Βασίλης ο Καβαδίας. Λίγο πιο κοντά στο στόμα. Αν κινήσει το χέρι και πάει πιο εκεί, δεν σε ακούμε. Ναι, το έχω πάρει από τον παπά. Ναι, άστο. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Κάνουμε την εφάπαξη υποτίμηση, 30-40%, μικρή σημασία έχει. Εάν έχω καταλάβει καλά, ο κίνδυνος οποιασδήποτε διολίσθησης ή περαιτέρω υποτίμησης εναπόκειται μόνο σε εμάς. Μπράβο, ακριβώς. Άρα έχω λάθος εντύπωση. Πώς μπορεί να γίνει επίθεση σε ένα νόμισμα το οποίο δεν κυκλοφορεί στην αγορά? Ποιος θα βγει να πουλήσει τη νέα δραχμή? Μα θα κυκλοφορεί. Αν γίνει νόμισμα, θα κυκλοφορεί στην αγορά. Έξω. Εάν γίνει. Όχι, κάτσε. Μην μπερδεύουμε τις δύο διαφορετικές φάσεις. Όσο είναι εντός. Όσο χρησιμοποιείται η δήμητρα εντός της ευρωζώνης, δεν μπορεί να υπάρχει κερδοσκοπία απέναντι σε αυτές τις μονάδες του Δήμητρα. Εάν μετατραπεί σε εθνικό νόμισμα, τότε ναι, θα μπορεί να υπάρξει σπέκουλα. Έτσι, όπως με όλα τα νομίσματα. Όπως και με το δανέζικο νόμισμα, το σουηδικό νόμισμα. Αλλά καμία σπέκουλα, καμία κερδοσκοπία δεν μπορεί μακροπρόθεσμα να σου δημιουργήσει πρόβλημα,
αν έχεις ισοσκελισμένο το ισοζυγείο πληρωμά. Άρα αυτό εξαρτάται από εμάς. Λοιπόν, για χαρά. Να πω ότι απαγοητεύτηκα, γιατί πίστευα ότι θα έχουμε κόντρα, αλλά βλέπω ότι σφώνω πάρα πολύ. Δεν στο είπα ότι δεν θα έχουμε. Ναι, δεν το περίμενα. Λοιπόν, μπορεί να βοηθήσει, η τεχνολογία βοηθάει αυτό. Πριν φτάσουμε στα χαρτιά, μπορεί να γίνει με stablecoin. Είναι με κρυπτονομίσματα σε κλειδωμένη ισοτιμία με κάποιο εθνικό νόμισμα. Δηλαδή, μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα αυτό στην πράξη. Η απορία μου όμως είναι η εξής, ότι δεν θα υπάρχουν πάντοτε ισοσκελισμένο ισοζύγιο πληρωμών. Οπότε εκεί πέρα τι θα γίνει. Αν δεν υπάρχουν συναρματικά αποθέματα πολλά. Ανάλογη του ελλείμματος. Αλλά για να σου απαντήσω όσο αφορά στο stablecoin, κοίταξε. Το stablecoin, μην ξεχνάς ότι είναι η ιδέα, δεν είναι καινούρια. Είναι το currency board. Η Βουλγαρία, ας πούμε, έχει ένα currency board. Έτσι. Δηλαδή έχει μια σειρά από νομίσματα η κεντρική τράπεζα και έχει συνδέσει την ποσότητα του βουλγαρικού λεύ, δεν το λέμε. Ναι, του βουλγαρικού λεύ, η ποσότητα αντιστοιχεί, έτσι, σε ένα μέσον όρο της αξίας των νομισμάτων, των ξένων σκληρών νομισμάτων που διαθέτει στα αποθεματικά της η κεντρική τράπεζα της Βουλγαρίας. Δολάρια, γεν, ευρώ, σύνδεση ευρώ. Ωραία. Αυτό είναι. Το stablecoin τι είναι? Είναι στον ειδικό τομέα, παίρνει μια εταιρεία και δημιουργεί, βάζει σε ένα πουγγί δολάρια, γεν, ευρώ κτλ. Και εκδίδει ένα κρυπτονόμισμα το οποίο υποτίθεται ότι έχει μια ποσότητα που είναι ένα προς ένα ή fixed ποσότητα σε σχέση με αυτό. Το stablecoin δεν είναι η νέα ιδέα, είναι παλιά. Λέγεται currency board. Εμείς είμαστε εναντίον του currency board και να σου εξηγήσω γιατί είμαστε εναντίον του currency board. Το currency board είναι σαν να έχεις το ευρώ. Ουσιαστικά δεν έχεις καμία δυνατότητα, αυτό που είπες, αν έχεις μια ύφεση. Αν έχεις currency board, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τους μοχλούς της δημοσιονομικής πολιτικής αντικυκλικά. Έτσι, δηλαδή να δώσεις ένα boost στην οικονομία όταν έχει ύφεση. Άρα είμαστε εναντίον. Εγώ θεωρώ ότι αυτό μπορούμε κάτι να το συζητήσουμε, ότι είναι πολύ πιο χρήσιμο να έχεις μια πολιτική, αν θες ακόμα και inflation targeting, να στοχεύσεις σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό πληθωρισμού ή σε ένα συγκεκριμένο ισοζύγιο πληρωμών. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι μπορείτε να φέρετε σε λειτουργία το σύστημα Δήμητρα, λέμε, τον πρώτη φάση, σε μία εβδομάδα. Πώς θα το κάνετε αυτό? Ας υποθέσουμε ότι γιατί όλα... Γιατί δεν το έκανα το 2015, ναι. Δεν με άφησαν. Και τώρα γιατί να αφήσουν, δηλαδή. Γιατί δεν θα είμαι εγώ υπουργός οικονομικών. Okay. Δεν με άφησε ο πρωθυπουργός, παιδί μου. Ναι, όταν είσαι υπουργός οικονομικών, δεν μπορείς να παίρνεις τέτοιες αποφάσεις μόνος σου. Την εισηγείσαι, ελπίζεις να είσαι ακουστή. Άμα σου πούνε νιέτ, είναι νιέτ. Καλησπέρα. Λέγομαι Δημήτρης Μουσταφέρης. Θέλουμε εξαιρετικό το Δήμητρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κάποια κριτική. Σκεφτόμενος ως θεωρία παιχνίου. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε με τη δημιουργία ενός Δήμητρα είναι να δημιουργήσουμε ρευστότητα στην αγορά. Είναι δεδομένο, βέβαια, ότι μόλις γίνεις πρωθυπουργός ή το coalition που θα γίνει, θα δημιουργηθεί, το οποίο θα έχει πει ότι θα κάνει αυτό το πράγμα, κατευθείαν θα φροντίσει η Κεντρική Τράπεζα μαζί με τους Έλληνες, με την ζήμενη ελληνική ελίτ, να σου δημιουργήσει τουλάχιστον 4 φορές μεγαλύτερη έλλειψη ρευστότητας από αυτή που θα καταφέρεις να δημιουργήσεις με το Δήμητρα. Το οποίο, αν κατάλαβα καλά, πρέπει να είναι στην αρχή. Τότε όμως φεύγεις. Τότε όμως φεύγεις. Αναγκαστικά θα φύγεις, βέβαια. Θα σε σπρώξουν να δημιουργήσεις το δικό σου νόμισμα. Τι να κάνω. Ούτως ή άλλως. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Μόλις γίνει αυτό, λοιπόν, εσύ θα βγάλεις ένα 5% του GDP, φαντάζομαι, γιατί κάπου τόσο είναι το χρέος του ελληνικού δημοσίου το 18μήνο που λέγαμε, νομίζω είναι γύρω στο 3-4%. Αυτό που χρωστάει το κράτος και δεν το δίνει. Σε ποιον?
στις διάφορες εταιρείες. Και όπου έχω στάσει. Ναι, στη ληξιπρόθεσμη, μου φίλε. Ναι, γιατί κατάλαβα ότι έτσι σκέφτεσαι να το κινήσεις. Έτσι ξεκινάς. Έτσι ξεκινάς, ακριβώς. Ναι. Εσύ λοιπόν ξεκινάς με αυτό. Ναι. Και βέβαια μετά, καταρχάς βέβαια πρέπει να πω ότι με το που το έχεις κάνει αυτό, είναι ένα νόμισμα το οποίο ουσιαστικά είναι ένα νόμισμα. Ασχέτως πώς το λέμε. Είναι ένα νόμισμα. Το δεν οποίο... είναι νόμισμα. Δεν, ξέρεις κάτι. Είναι ένα σύστημα συναλλαγών. Επίτρεψε με να σε διακόψω. Το έκανε ο Σταϊκούρας. Ωραία. Το ξέρεις ότι το έκανε ο Σταϊκούρας. Όχι. Βέβαια. Εν μέσω, Σταϊκούρας is our current finance minister. Το έκανε στη διάρκεια της πανδημίας, όταν κάποια στιγμή πλήρωσε ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους με vouchers σε εταιρείες που ήταν εξαργυρώσιμες για μελλοντικούς φόρους. Να σου το δείξω. Εσένα μπορεί να μην σε πλήρωσε, άλλος τους πλήρωσε όμως. Με vouchers. Ωραία. Και πρέπει το να... ίδιο δεν είναι. Τα είπε vouchers. Πολύ σωστά. Και αυτό που έχεις φτιάξει είναι ένα νόμισμα το οποίο μάλιστα είναι και αποπληθωριστικό. Δρά αποπληθωριστικά. Με την έννοια ότι αφού το δίνεις 5% επιτόκιο, που δεν υπάρχει στην αγορά, που στην αγορά υπάρχει ένα 0,3, δίνεις ένα κίνητρο να μην χρησιμοποιείται. Να μπλοκάρεται, να κλείνεται. Αυτός είναι ο στόχος. Να παραμείνει μέσα στο σύστημα. Έτσι. Ταυτόχρονα, σωστά. Ταυτόχρονα όμως, με από τη θεωρία παιχνίων, καταλαβαίνω. Να χρησιμοποιείται από αυτούς που το έχουν ανάγκη. Σωστό. Σωστό. Ταυτόχρονα όμως, από τη θεωρία παιχνίων, καταλαβαίνουμε ότι θα αναγκαστεί να κόψει πολύ, πολύ, πολύ παραπάνω από αυτό που θα κόψει αρχικά. Λόγω του γεγονός ότι οι άλλοι θα σου κόψουν τρεστότητα. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι θα. Εκεί νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ γρήγορα το πράγμα. Δηλαδή. Με το που το ξεκινάμε αυτό, νομίζω ότι πηγαίνουμε σε δικό μας νόμισμα. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Ξέρεις κάτι, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι όταν έχεις ένα στατιστικό δείγμα ίσο με το μηδέν, η πρόβλεψη είναι πολύ δύσκολη. Any famous last words? Να το μαζέψουμε. Last words? Yeah. Let Mark conclude the proceedings. Στη μέση, εντάξει. Yeah, it's yours. I can imagine a world in Europe where this isn't nearly as objectionable as we think. I mentioned already that most green investment is going to be financed in what we call off-balance sheet vehicles. Mm-hmm. This is also known as deficits by other means. Yeah. Essentially, this is smuggling fiscal policy into the back door. Yeah. And once you admit that you need a fiscal policy, also admit that the rules that we have with debts and deficits are deeply dysfunctional, you can imagine a world in which a combination of vouchers, yeah. if you want to call it that, plus off-balance sheet financing, plus the central bank doing targeted loans with zero interest rates for green investments, and step by step, you're into a different space. Yeah. In which case, you should be honest that you're not campaigning with a currency. You're yeah. not saying this is what we want to do. Be very clear that in extremis, this could be exactly. used. That's but there's no reason to use it if you can get the liquidity that you need. Exactly. And these other things can come on as well. So as usual, you know, you can have a giant frontal assault on the ECB and you will die. Or you can cut it into thousands of salami pieces, which is usually delicious. Yeah. Okay. Ευχαριστούμε θερμότατα όλους εσάς ως ΜΕΤΑ, Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού. Ευχαριστούμε θερμότατα τους ομιλητές, καθηγητές Νίκο Θεοχαράκη, Μακ Μπλάιθ και Γιάννη Βαρουφάκη.